Λίγα μετά τις 12 και οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, δηλαδή αλάρμα. Ο λόγος είναι ότι μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τη δυνατότητα μικρός αριθμός πιστών να μπορεί να επισκεφθεί τις εκκλησίες αν ημέρα των Χριστουγέννων και των Φώτων, ως ένδειξη καλής τελήσεως, έβαλε τέλος στις πέθυμες σκοτεινοκρουσίες. Μιας απόφασης που για τον ίδιο αποτελούσε μια ειρηνική μορφή διαμαρτυρίας, όμως είχε ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων τόσο σε πολίτες όσο και σε θεσμικούς παράγοντες. Έτσι θα συνεχιστεί και φέτος η παράδοση των χαρμόσυνων κοντονκρουσιών για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος. Ωστόσο, κύκλοι της Ιεράς Μητροπόλεως μεταφέρουν ότι βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που η κυβέρνηση άρει το μέτρο που επιτρέπει την προσέλευση έστω και λίγων πιστών αν ημέρα των Χριστουγέννων και των Φώτων στις εκκλησίες. Επιπλέον αναφέρουν πως οι σημαίες θα παραμένουν μεσίστιες ως μια ένδειξη ειρηνικής διαμαρτυρίας. Βέβαια, η πρώτη κοντονοκρουσία της παραμονής του Πολιούχου του νησιού Αγίου Σπυρίδωνα ήταν πένθυμη. Στη συνέχεια στις 11 το πρωί ακολούθησε η παράκληση και τα βγάσματα του Αγίου. Έξω από τον Ιερό Ναό υπήρχαν δυνάμεις αστυνομίας οι οποίες απέτρεπαν τους πολίτες να φτάσουν κοντά στον Ιερό Ναό στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον COVID-19. Η Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρα, σχετικό δελτίο που εξέδωσε, τονίζει πως μετά την τελετή, ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων Νεκτάριος ευχήθηκε να μην ξαναβρεθούμε σε τέτοια κατάσταση και ο Άγιος την επόμενη χρονιά να αξιώσει όλους να τον γιορτάζουμε όπως του ταιριάζει.